Κύριε Μαρούπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, τι κάνετε? Δεν μπορεί να πούμε ότι κάνουμε καλά. Υποφέρουμε, κάθε μέρα τα πάντα γίνονται πιο ακριβά, από το ρεύμα μέχρι το τελευταίο προϊόν στο καλάθι στα σούπερ μάρκετ, αλλά όχι και μόνο, όλα τα διάφορα χρηστικά αναγκαία αντικείμενα που χρειάζεται μια οικογένεια. Θα θέλαμε την άποψή σας από πώς εξηγείται αυτό το κύμα ακρίβειας εκ μέρους του ΚΚΕ. Αυτή τη στιγμή αυτό το κύμα ακρίβειας, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών που εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια και τις βιώνουμε μέσα στο πετσί μας. Δηλαδή εδώ και χρόνια είμαστε είναι καθυλωμένοι, οπότε ακόμα και σε περιόδους που ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός, αλλά ακριβή ήταν η ζωή, γιατί πολύ μεγάλη μάζα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Ενώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και οι πληθωριστικές τάσεις να αναπτύσσονται, οι οποίες εξηγούνται και λόγω μιας επικρατικής πολιτικής που υπήρξε εφαρμόστηκε το τελευταίο διάστημα με αφορμή την πανδημία σχεδόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι επικρατικές πολιτικές συνοδεύονται από πληθωριστικές τάσεις. Είχαμε λοιπόν φαινόμενα ακρίβεια έντονα και τώρα με τον πόλεμο, τον υπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, η κατάσταση έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Ήτανε που ήταν δηλαδή, το κλίμα στραβό, ήρθε και αυτή η ιστορία και έχει δέσει εντελώς το γλυκό. Δηλαδή ως ένα σημείο συμφωνείτε ότι ο πόλεμος ευθύνεται? Ο πόλεμος δεν ευθύνεται, αλλά ο πόλεμος μπορούμε να πούμε ότι έχει δράσει καταλυτικά σε μια ζωή που ήταν ήδη πολύ ακριβή. Να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει η εισβολή, η ρωσική εισβολή στις 24-25 Φλεβάρι, νομίζω να θυμάμαι καλά, ήδη η ζωή ήταν πάρα πολύ ακριβή. Ήδη τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζανε, δεν μπορούσαν να ζεσταθούν. Βγάλαμε ένα χειμώνα πάρα πολύ δύσκολο, όλοι μας, με το πετρέλαιο να είναι πανάκριβο. Ήδη τα πιάσματα του ρεύματος ήταν πάρα πολύ φουσκωμένη. Αυτό που έχει να κάνει με μια πολιτική απελευθέρωση ενέργειας που έχει ακολουθεί σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και έχουν στηρίξει εδώ πέρα όλες τις κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη δηλαδή είχαν φουσκωμένους λογαριασμούς του ρεύματος απλησίας τους και ήδη ο πληθωρισμός είχε κάνει την εμφάνισή του μετά από αρκετά χρόνια ως φαινόμενο. Με ποσοστά της τάξης 4-5%, τα οποία τα βλέπαμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, στα ψώνια μας, σε ό,τι χρειάζονται να κάνουμε. Ο πόλεμος οδήγησε την κατάσταση, την όξυνε ακόμα περισσότερο, να το πούμε πιο σωστά. Αλλά από πριν το πρόβλημα ήδη υπήρχε. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε επί της ουσίας αυτό το κύμα ακρίβειας, έχει δόση αληθείας? Δεν έχει καμία δόση αληθείας, γιατί υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος παράγοντας και αυτή τη στιγμή πάει κυρίως σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Την ενεργειακή απελευθέρωση και το κόμμα της ενεργειακής μετάβασης που συνοδεύεται από πακτολό χρημάτων προς μονοπωλιακούς ομίλους, τον πληρώνει ο ελληνικός λαός και σε αντάλλαγμα βλέπει να έχει πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος, στους οποίους χρεώνονται και αυξημένοι ΦΠΑ και ρήτρες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να κάνουν άλλα ζητήματα. Βλέπουμε επίσης αντιπτυακούς νόμους που προβλέπουν πολλά δισεκατομμύρια προς το μεγάλο κεφάλαιο και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι καλούνται να τη βγάλουν με κάποια ψίχουλα, με κάποια φλωδωρήματα εντός εισαγωγικών, 13 ευρώ το μήνα για τη βενζίνη και διάφορα άλλα τέτοια, αποδεικνύοντας ότι για το κεφάλαιο πάντα υπάρχουν χρήματα, για τις εργατικές λαϊκές ανάγκες, είτε έχει να κάνει για τα νοσοκομεία που στενάζαμε την περίοδο της πανδημίας όταν εξυπηρετούσαμε το πρόβλημα, για τα σχολεία, είτε για αποδομών, είτε τώρα για να αντιμετωπίσει το κύμα ακρίβειας, πάλι η κυβέρνηση δεν έχει. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα αναγκαίο οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, να λάβει πιο αποφασιστικά δράσεις. Δράσεις έτσι ώστε να απαιτήσει μέτρα που πραγματικά μπορούν να ακουφίσουν τη ζωή του, το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν δεν καταργηθούν φόροι που αφορούν τα καύσιμα, πώς θα πέσει η τιμή? Αν δεν φύγει ο ΦΠΑ τη μέση, από τα δίπλα της λαϊκής κατανάλωσης, πώς θα πέσουν οι τιμές? Αν δεν υπάρξει πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, αν δεν καταργηθεί αυτή η απαράδεκτη ρήτρα αναπροσαρμογής, πώς θα μπορέσουν τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά σήμερα, το 2022, να έχουν το στοιχειώδες, να έχουν ρεύμα? Παράλληλα, αν δεν διεκδικήσουμε αυξήσεις πραγματικές στους μισθούς μας που είναι καθυλωμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πράξη, πώς θα ζήσουμε καλύτερα?
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ως προς τον ΦΠΑ ότι δεν έχει δυνατότητα να μειώσει άλλο τα δημόσια έσοδα. Τι λέτε από αυτού? Εμείς λέμε ότι έχει μεγάλο περιθώριο να φορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο που κερδίζει σε βάρος μας. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Σήμερα οι εφοπλιστές που έχουν πάει τακτοπλοϊκά εισιτήρια στο Θεό δεν πληρώνουν και φόρο. Έχουν αφορολόγητο καύσιμο και προηγούμενες γραμμές. Αυτό λοιπόν που αφορά τους εφοπλιστές. Γιατί δεν μπορεί να γίνει για τους αγρότες για να πέσει το κόστος τιμής των προϊόντων, άρα και εμείς δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε φτηνότερα? Γιατί δεν μπορεί να γίνει η μείωση φόρων σε μια σειρά άλλα προϊόντα που χρησιμοποιεί πλατιά ο κόσμος? Και εν πάση περιπτώσει, πώς περιμένουμε να ζήσει ένας κόσμος όταν έχουμε βασικό μισθό γύρω στα 600 ευρώ καθαρά και χρειάζεται όλα να τα βγάλει πέρα με νίκια, υποχρεώσεις, φαγητό, λογαριασμούς? Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και επειδή δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να κοιτάζουμε μια πραγματικότητα η οποία συνεχώς θα γίνεται χειρότερη, είτε με τον ένα διαχειριστή είτε με τον άλλον, αλλά είναι ώρα αποφασιστικής δράσης μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από αγροτικούς συλλόγους, μέσα από μέσα των απασχολούμενων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτή η πολιτική δεν ήταν και πριν να αναλάβει αυτή την κυβέρνηση και με τις απαράδεκτες δηλώσεις που καταστελέχη της που προκαλούν είναι ότι είχαμε λεφτά που μας περισσεύανε. Πάλι δύσκολα να τη βάζαμε πέρα. Σωστά. Ο φαύλος κύκλος να σφάσει. Αν εμείς μπορούμε σκεφτόμαστε εντός ενός πλαισίου που λέει άθικτη η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, κάτι στο οποίο είναι νερό όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Και παράλληλα θέλουμε, έχοντας αυτό το πράγμα, το ιερό δισκοπότηρο άθικτο, να θέλουμε και εμείς να ζούμε αξιοπρεπώς, αυτό δεν γίνεται. Αυτό ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει και μπορεί να σπάσει μόνο κατά τη δράση των εργαζομένων. Μάλιστα. Το τελευταίο επίτευγμα της κυβέρνησης ως προς τον ΟΑΕΔ, πώς τον βλέπετε? Εντάξει, φορολογούν μέσα κριτήριο ότι είναι οι εργαζόμενοι. Αυτό το νομοσχέδιο του ΟΑΕΔ, ναι, που ψηφίστηκε, είναι απαράδεκτο. Τα πιο φοβερά πράγματα που κάνει είναι ότι με τον παλάκι στον άνεργο την ατομική ευθύνη, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ του λέει ότι εσύ φταίς που είσαι ανεύθυνος. Αυτό μας λέει στην ουσία. Την ώρα που υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που κυνηγάνε να βγουν το μεροκάματο παντού, παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει, έχουν μορφωθεί, έχουν μια σειρά εφόδια τα οποία θα μπορούσαν να βάλουν στην υπηρεσία της κοινωνίας, μας λένε ότι φταίνουν αυτοί για την ανεργία τους, με πενιχρά επιδόματα ανεργίας, δεν ξέρω τι άλλο να προφέρω, και σου λένε ότι άμα δεν δεχτείς για δουλειά, σε διώχνουν τα πλευρά που προβλέπει. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιότερα στη Γερμανία ένα δημοσίευμα που είχε βγει, η κυβέρνηση μια κοπέλα τη οποία είχε προσπαθεί ο ΑΕΔ να δουλέψει ως συνοδός πολυτελείας. Ναι, ναι, ναι. Αρνήθηκε και της κόπηκε το επίδομα. Το λέμε αυτά γιατί το σύστημά τους έχει τέτοια αγριότητα, τέτοια βαρβαρότητα, και αυτή η αλλαγή όσον αφορά τον ΑΕΔ που τον έκανε χειρότερο επιβεβαιώνει αυτή τη βαρβαρότητα. Μάλιστα. Από πλευράς επιθεώρησης εργασίας, γιατί μπαίνει και ένα άλλο θέμα που βέβαια δεν είναι τωρινό, είναι εδώ και χρόνια, ότι και να βρεις εργασία, η ποιότητα εργασίας και οι συνθήκες της εργασίας είναι υποβαθμισμένες. Τι έχετε να πείτε από αυτού? Καταρχήν δεν υπάρχει στην ουσία επιθεώρηση εργασίας, με την έννοια ότι είναι μια πλήρως ζητά υποστελεχωμένη εδώ και πολλές δεκαετίες, που δεν μπορεί να ασκήσει πρακτικά έλεγχο, παρά μόνο σποραδικά. Αλλά απ' την άλλη, να δούμε και το εξής πράγμα, ότι αν οι εργαζόμενοι δεν παλέψουν αυτή την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και το αφήσουν μόνο στην καλή προαίρεση της εργοδοσίας ή των κυβερνήσεων, δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Εχθές βγήκε παράνομη μια απεργία των λιμενεργατών στις προβλήτες της Κόσκο στον Πειραιά. Απεργία που γίνεται χτες, που εκεί πέρα οι εργάτες ζητάνε συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά πέρα από αυτό ζητάνε να πεταχυνθούν και μέτρα τα οποία η εργοδοσία συμφώνησε να υλοποιήσει, αφορούν τις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας και μια σειρά μέτρα εργασιών των εργαζομένων, πράγματα που 5 μήνες μετά την απεργία εκείνη η εργοδοσία με την τεράστια κερδοφορία δεν έχει υλοποιήσει. Και είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι να παλεύουν για να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Το λέμε αυτό γιατί έχει τη σημασία του ότι πάντα η εργοδοσία, όσα κέρδη και αν έχει, τα μέτρα ασφάλειας τους εργάτες ως κόστος. Και μάλιστα διάβαζα και στην εφημερίδα ότι το καπάκι εκείνο το οποίο έλεγε σκοτώθηκε εκείνος εργάτης τον Οκτώβριο ακόμα δεν έχει μπει στη θέση του. Δεν έχει διορθωθεί. Είναι έτσι. Επομένως, όταν μιλάμε για ασφάλεια και επιθεώρηση εργασίας, συμβαίνουν τέρατα, αλλά αν δεν αναλάβουν δράση εργαζόμενοι, θα είναι αναγκασμένοι
να βλέπουν οι προσελεχόμενοι υπηρεσίες στην πράξη να μην ελέγχουν την κατάσταση και αποτύχει να μην συγκρούμε παραπάνω εργατικά ατυχήματα, τα λένε, εγκλήματα της πραγματικότητα. Η εργατική τάξη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει θυμίσει πάρα πολλούς νεκρούς ανθρώπους, που ξεκινήσαν τη δουλειά τους και στο σχόλασμα οικογένειές τους δεν τους ξανάγανε. Μάλιστα. Κύριε Μαρούπα, να σας ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε το κάλεσμά μας για αυτή τη σύντομη παρέμβαση στην εκπομπή μας. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας.